Έλεγχος στις παραφιάδες και ένας εύκολος τρόπος να κόψουμε παραφιάδες. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και σήμερα θα σας δείξω μια παραφιάδα μου για να δούμε πώς πάνε και οι παραφιάδες μου. Θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο και έναν εύκολο τρόπο για να κόβουμε παραφιάδες. Αν εσείς ξέρετε κάποιον ευκολότερο, γράψτε τον κάτω στα σχόλια ή κάποιον πιο αποδοτικό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Θα δούμε αυτήν την παραφιαδούλα. Για να μην λένε οι φίλοι του καναλιού ότι βλέπουμε συνέχεια κανονικά μελίσια και δεν βλέπουμε κάτι μικρό. Φαίνεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Αυτή κόπηκε με μια περίεργη μέθοδο. Όταν λέμε περίεργη μέθοδο, τι εννοούμε? Κόπηκε με βασιλικό διάφραγμα ακριβώς πάνω από το μητρικό μελίσι. Βγήκε η βασίλισσα, ζευγάρωσε και γέννησε. Λίγο να σας δείξω να δείτε και μέσα τι γίνεται. Τι γίνεται με τις παραφιάδες? Οι παραφιάδες έχουν την τάση, ό,τι πλαίσιο και να τους βάζουμε, να το χτίζουν. Έχουν πιο έντονη την τάση να χτίζουν. Εδώ έχουμε ένα πλαστικό, από μια μεριά κάτι γίνεται, από την άλλη σχεδόν τίποτα. Ακόμα ένα πλαστικό, θα μου πεις γιατί τα βάλεις τα πλαστικά που δεν τα πατάει το μελίσι. Απλά έτσι για να υπάρχουν, να συντηρούνται ουσιαστικά τα κεράκια τους, να μην τα τρώει ο κυρόσκουρος ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ έχουν ξεκινήσει να έχουν λίγα μελάκια. Πάμε στο επόμενο. Από εδώ και πέρα φαίνεται να πατάει ο πληθυσμός. Ίσως να είναι λάθος που το βάλα λίγο παραπάνω πλαίσια από ό,τι πρέπει. Αλλά έτσι το είχα κόψει τότε, έτσι έμεινε. Έτσι το κόψα πάνω το μητρικό μελίσι. Αυτή είναι μια κυφινοκερίθρα. Γεμάτη μέλι και γύρι. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Αυτή σιγά σιγά πρέπει να μετακινείται προς τα έξω για να μην ενοχλεί το γόνο του μελισιού. Ένα πλαισιάκι του Q8 που μπήκε μέσα για να χτιστεί, το χτίσανε πάρα πολύ γρήγορα, έχει αυγουλάκια μέσα. Μισό λεπτάκι, μην είναι η μάνα πάνω και τη ρίξω πουθενά. Δεν ξέρω αν εστιάζονται και αφαίνονται τα αυγουλάκια. Επόμενο πλαίσιο κάλο φουσκωμένο. Με μάνα δικιά μου βλέπετε ότι το μελισσάκι και ήρεμο, παρόλο που έχει συννεφιά και σφαίρα πάει. Τι γίνεται με τις παραφιάδες? Παραφιάδες, ό,τι και να τους βάλουμε, όπως είπαμε, το χτίζουν, έχουν την τάση να χτίζουν πάρα πολύ έντονα. Είναι σαν, ουσιαστικά, ζουν σαν ένα μελισσάκι της μινουργίας. Με νέα μάνα και πηγαίνουν σφαίρα. Αυτό το κέντημα, αυτός ο γόνος, είναι με τις μάνες που φτιάξαμε εμείς φέτος. Και το επόμενο πλαίσιο το βλέπω στην ίδια κατάσταση. Θα βγάλω και το ακριανό όμως, το τέρμα ακριανό που είναι ένα πλαστικό κίτρινο. Μάλλον σας βγάλω και το πρώτο τελευταίο για να δείτε και εδώ τι γίνεται. Μελάκι, σκουλικάκια, σφραγιστός γόνος στο κέντρο,
Όλα πάρα πολύ ωραία. Τελευταίο πλαίσιο, αν και πλαστικό, για να δούμε τι θα δούμε. Έχει βάρος, γύρες και μελάκι. Θα το πατήσουμε μια αντιστροφή, γιατί από εδώ μεριά δεν βλέπω να έχει κάτι. Και θα του δώσουμε το ένα το μαύρο το πλαστικό από αυτή τη μεριά για να δουλέψει. Αυτό με το λίγο μελάκι. Θα ταΐσουμε. Έγινε μικρή ανακατονομούλα στα πλαίσια μας. Κλείνουμε, βάζουμε την ταΐστρα μας. Σιροπάκι. Και κλείνουμε, η παραφιάδα μας είναι πάρα πολύ ωραία. Να δείξουμε με ποιον τρόπο κόβουμε τις παραφιάδες. Ανεβάζουμε 4-5 πλαίσια στον πάνω όροφο όπως εδώ πέρα και βάζουμε διπλό διάφραγμα με πορτάκι. Γιατί τώρα διπλό διάφραγμα με πορτάκι? Κρατάει μια απόσταση περίπου 1 εκατοστό μεταξύ των διαφραγμάτων. Και αν συναντηθεί η καινούργια με την παλιά μάνα, δεν αλληλοσκοτώνονται. Δεν παίρνουν όμως οι φερορμόνες οι βασίλισσες από τη στιγμή που υπάρχει βασιλικό διάφραγμα. Και στον πάνω όρφο κάνουν κανονικά βασιλοκελιά. Πάμε, αφήνουμε ένα-δυο. Τώρα σε αυτό εδώ που βλέπετε έχω αφήσει 3. Είναι δίπλα-δίπλα. Όποια βγει πρώτη θα σκοτώσει τις υπόλοιπες. Θα βγει, θα ζευγαρώσει κανονικά. Και από κάτω θα δουλεύει σαν ένα κανονικό μελίσι και από πάνω σαν μια παραφιάδα. Και θα γίνει ακριβώς σαν την παραφιάδα που είναι εδώ παραδίπλα. Σαν αυτή εδώ. Την οποία όπως βλέπετε την έχω βάλει κανονικά με το διάφραγμα πάνω στον πάτο. Δεν μπήκα στον κόπο να το βγάλω. Πρέπει κάποια στιγμή να το διορθώσω και αυτό και να γίνει κανονικά. Να δουλεύει κανονικά σαν κανονικό μελισάκι. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο όσον αφορά τις παραφιάδες. Σας έδειξα έναν εύκολο τρόπο για να τις κόβουμε με διπλό βασιλικό διάφραγμα. Πιστεύω ότι είναι σχετικά εύκολο, βλέπετε ότι πάνε αρκετά καλά. Διαλέγουμε πάντα από ένα καλό μελίσι, από αυτό που είναι πιο πρώιμο, πιο καλό στην άνοιξη ή αυτό τέλος πάντων που μας αρέσουν τα χαρακτηριστικά του, που δεν είναι τόσο βίο, δεν είναι δηλαδή τόσο άγριο. Έχει ωραίο τρόπο με τον οποίο να πτύσει το γόνο. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος, γι' αυτό σας το συνιστώ να το κάνετε ανεπιφύλακτα. Τουλάχιστον εγώ στις φορές το δοκίμασα, έπιασε, δούλεψε κανονικά. Αυτό ήταν το βίντεο μας, αν σας άρεσε πατήστε like. Μην ξεχνάτε, αν είστε καινούριος, να κάνετε εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα από τα καινούργια βίντεο και τα λέμε ξανά σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!